Καλησπέρα, είμαι Αγγέλος με βίντεο. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τη σειρά The Pre-Christmas Vlogs. Τελικά, από ό,τι καταλάβετε από το πρώτο βίντεο αυτής της σειράς, βρήκα πώς την ονόμασα, The Pre-Christmas Vlogs. Είναι ο τίτλος και μετά ακολουθεί και το γράμμα και η υπόθεση για το που κάνουμε το συγκεκριμένο vlog. Βρισκόμαστε εδώ, στο συνεργαζόμενο, στο Δεμόλα, στο εμπορικό. Έχετε το παγκοσμίο. Δεν ξέρω παγκοσμίο τώρα αυτό. Μάλλον, υποθέτω πως ναι. Αλλά εγώ ποτέ δεν είχα κάνει παγκοσμίο και μάλλον δεν μπορεί να κάνω και ποτέ, αύριο φαίνεται. Αύριο μπορώ να υποθέσω. Και για όπως στα προηγούμενα βίντεο, κάναμε εδώ. Κάναμε στην Αθήνα και στην Αθήνα κάναμε και στην Πειραιά κάναμε και στους Μαρούς κάναμε και θα κάνουμε εδώ, στο Mall Athens, στο εμπορικό. Είναι εδώ, στα δέντρα έξω από το εμπορικό. Έχουν βάλει ποτάκια. Εντάξει, ήταν λίγο πιο λαού-λαού από την Αθήνα, κάτω μέσα στον κόσμο και μέσα στην κίνηση και μέσα στους ορύβους, θα να πω κι άλλα. Εδώ είναι πιο ήρεμα λίγο τα πράγματα, είναι πιο οργανωμένα εδώ. Και φυσικά είναι και πιο λίγα όμως. Γιατί στην Αθήνα είναι όλη η πόλη σπλησμένη. Το έτο είναι ένα σημείο μόνο. Αλλά όμως, όσοι θυμάστε το The Mall, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε. Εγώ έτσι γύρω στις. Σε βίντεο έχω έρθει 3-4 φορές. Και πες είχαμε έρθει και πάμε πες είχαμε έρθει. Αλλά δείτε τώρα πώς είναι η τελική του μορφή. Αυτός εδώ κήπος και αυτά τα λουλούδια που είναι πάνω το ένα δίπλα στο άλλο διαγραμμισμένα. Δεν ήταν εδώ πέρυσι. Γιατί πέρυσι τον. Πέρυσι δεν υπήρχαν αυτά εδώ. Από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, το προηγούμενο καλοκαίρι δηλαδή μας πέρασε, μόλις τώρα, ήταν κλειστό αυτό το σημείο του εμπορικού. Αν βλέπετε εδώ αυτό εδώ το κομμάτι. Γιατί γεμίσανε το παλιό θόλο, α πούμε έτσι. Ήταν κυκλικό το κτίριο αυτού, το κομμάτι του κτίριου αυτού, το γκρεμίσανε και το ξαναφτιάξανε την αρχή. Και μετά θα φτιάξουν και μαγαζί και καφέ κι άλλα. Ας πούμε και έξω. Εντάξει, το μόνο έχει ήδη έξω μαγαζιά. Οπότε υποθέτω δεν χρειάζεται άλλα. Αλλά για να είναι λίγο πιο προνοητική, έχω την εμπόδια να φτάσουν κάτι ακόμα. Για να γλυκάνουν το κοινό, να είναι ακόμα περισσότερος κόσμος. Αν και δεν το έχει ανάγκη το μόνο να έχει περισσότερος κόσμος, έχει το κόσμο από όλη την Αθήνα. Μην πω και από την Ελλάδα, και από νησιά, και από χωριά, και από υπαρχίες που δεν έχουν εμπορικά εκεί. Είσαι σαν μια ξεχωρίδαση. Ένα τέτοιο εμπορικό σαν αυτό, ή σαν το Golden Hall που είναι πιο κάτω από εδώ, στην Εντζότσα, σε υπαρχίες δεν είναι δυνατό. Είναι nearly impossible. Είναι σχεδόν αδύνατο να φτιάξει εμπορικό σε μια επαρχία. Γιατί δεν είναι το νόημα. Να σοδεύει τσάμπα φόροι ακινήτου, φόροι καταστημάτων, φόροι κόσμου κλπ. Δεν λέει. Κάποιες επαρχίες, κάποιες πόλεις όπως είναι η Πάτρα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι και άλλες πόλεις, έχουν μικρά εμπορικά κέντρα, αλλά σαν αυτό δεν υπάρχει κανένα άλλο. Τόσο γνωστό και τόσο. Και μέσα. Νομίζω το 5 άνοιξε, το 6. Κοντεύει σχεδόν 20 χρόνια παρουσίαση εδώ στην Αθήνα. Αλλά όμως εγώ ποτέ δεν το βαριέμαι, έχουμε συνέχεια. Για χαζεύω που δεν αγοράζω απαραίτητα, δεν έχουμε εδώ και να αγοράσω πράγματα. Κοίτα πώς θα το εδώ από Αθήνα πάλι για να κάνω το vlog εδώ. Δεν έχουμε για να πάρω πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως. Έρχομαι για να κάνω την βόλτα μου. Και φυσικά, επειδή επέλεξα να βρω και εσείς μαζί μου να κάνουμε αυτό το vlog, θα έχω άλλη ευκαιρία για να κάνω αυτό το vlog. Που πιστεύω ότι θα πάρει πολλά views. Α, μαγκές. Έχω πατήσει κάτι την τελευταία. Θέλω να το επισημάνω σε αυτό το βίντεο. Μάλλον θα το δούνε πολλοί. Τι έχω πατήσει. Έχω ανεβεί πολύ στις συνδρομητές, εντάξει. Έχω φτάσει 400 συνδρομητές τώρα. Αλλά αυτό βέβαια είναι τα τελευταία μου βίντεο, ειδικά τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, δεν έχουν πολλά views, ούτε πολλά likes. Αλλά αυτό που παρατηρώ είναι ότι ανεβαίνω συνέχεια στις συνδρομητές.
Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν το ξέρω. Γιατί για να ανεβείς πρέπει να έχεις views. Αν δεν έχεις views δεν μπορείς να ανεβείς, μέχρι καμία. Και εκεί στην που ήμουν 390 συνδρομητές πριν από μία εβδομάδα, τώρα έχω ανεβεί 400. Έχω ανεβεί 10 συνδρομητές. Αυτοί οι 10 συνδρομητές από πού ήρθανε. Από τα τελευταία δεν έχουν προβολές. Οπότε από πού ήρθανε, από μια τρύπα στο έδαφος. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εσείς θα το αποφασίσετε. Εγώ δεν υποχρεώνω καν να βλέπετε το βίντεο μου. Μπορείτε να κάνετε subscribe και να μην δείτε ποτέ τα βίντεο μου. Δεν απαιτώ όταν κάνεις subscribe να τα δεις κιόλας. Μπορείς να κάνεις ένα subscribe και να μην δείτε ποτέ τα βίντεο μου. Γιατί και ο ηλεκτρικός περνάει από εδώ. Αυτό δεν συνειδητάνε, ήθελα να ξεκινήσω έτσι το βίντεο με τα κακά νέα, όπως αυτό με τους subscribers. Αλλά το λέω σε αυτό το βίντεο που θα το δουν μάλλον πολύ, γιατί το κερδίζει πολύ κόσμο. Και πιστεύω ότι ένα βίντεο εδώ πέρα στο εμπορικό αυτό θα κερδίσει λίγο το ενδιαφέρον και την εντύπωση του κόσμου που θα με δει στο YouTube. Απλά ήθελα να το επισημάνω αυτό γιατί το έχω πατήσει και δεν ξέρω από τι φταίει. Πώς ανεβαίνω συνδρομητές και δεν ανεβαίνω views. Μάλλον θα παραμείνει μέσα στο μυστήριο η όλη φάση. Θα δείξει στην πορεία. Αν δω ότι θα ανεβώ κι άλλο σε views και σε συνδρομητές και κι σε views, τότε θα... Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω να ενδιαφέρουν πάντα τα views και μετά οι συνδρομητές. Θες καλό είναι να έχεις πολλούς συνδρομητές και θα έχεις κόσμο που θα κοιτάει τα βίντεό σου και τον κόπο που κάνεις. Αλλά θα μου άρεσε να βλέπω και να έχω και περισσότερα views. Εντάξει. Για να καταλάβετε λίγο κι εσείς που με βλέπετε. Όχι, μην έχουν τίποτα παρεξηγήσεις, αυτό το λέω. Σε ό,τι λέω. Έχω μια διέστηση για το τι γίνεται. Αισθάνομαι το τι γίνεται. Α, μαγιές, να σας πω και το άλλο νέο το ωραίο. Την παράλληλη εβδομάδα, μετά αυτή τη σειρά, Έχετε κάτι πολύ special. Μου το ζητάτε, το περιμένετε, σας έχω τάξει και ακόμα δεν έχει έρθει. Αλλά θα έρθει την παράλληλη εβδομάδα. Μπορείτε να μαντέψετε τι είναι αυτό. Σας δίνω ένα λεπτό να μου απαντήσετε. Αν δεν μπορείτε, θα σας πω τώρα εγώ. Ναι, καλά ακούσατε το Q&A. Επιτέλους. Έφτασε η ώρα, μαγκές. Πρώτα όμως, πριν κάνουμε οτιδήποτε, θα προηγηθεί το βίντεο που θα σας δείξω τις ερωτήσεις που έχω μαζέψει. Κάποιες τις έχω ήδη μαζέψει. Θα κάνω ένα βίντεο πάνω σε αυτές και μετά θα κάνουμε το Q&A. Έχω μαζέψει πάνω από 10-15 ερωτήσεις. Και έχω και άλλες σε επέτερα βίντεο. Αναλύσεις κυρίως, αλλά και τα vlogs που κάνω. Οπότε, μάγκες, το περιμένω κι εγώ πώς και πώς. Να έρθει αυτή η ώρα που θα κάνω πάλι Q&A. Γιατί είχα κάνει ένα χρόνο Q&A. Βέβαια, εγώ έβγαινα να χρειάζεται 2 χρόνια το τελευταίο Q&A. Και σε όποια κάθε χρόνο κάνω Q&A. Από την πρώτη στιγμή που δημιούργησα το κανάλι μου. Βέβαια, εντάξει, την πρώτη χρονιά κάνω και 3 Q&A στη σειρά. Αλλά τουλάχιστον ένα θέλω να κάνω κάθε χρόνο. Γιατί αλλάζει συνεχώς, έχω καινούργια άτομα, με ρωτάνε καινούργια άτομα. Εντάξει, μερικές φορές μπορεί να με ρωτάνε και εσείς ερωτήσεις. Αλλά εμένα δεν με πειράζει. Γιατί δεν πάλι σε απαντάω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Και ίδια να είναι, εντάξει, το απαντάω. Να, πρόβλημα. Λέτε, πάμε να πούμε μέσα και αρκετά σε κανένα κύκλους εδώ. Απλά ήθελα να το ανακοινώσω αυτό. Επιτέλους, φίλε, επιτέλους. Finally. Επιτέλους έχετε το Q&A, μαγκές. Λοιπόν, είναι και αυτό εδώ. Ωραίο κομμάτι αυτό. Αλλά είναι, δεν είναι κόσμος, έχει κίνηση. Είναι και αυτό εδώ. Ωραία χρώματα τα σολίδια. Κάτσε να το δείξω και μια άλλη πλευρά. Εδώ. Ωραία σολίδια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί, στο βάθος, στις γραφές πάνω οι πολύχρωμες, είναι τα κύρια μαγαζιά. Πέρα. Μπάντα, Σεφόρα, Νάικ, H&M, Μαχαιρίνια, Καλενίτη, Φάντη, Κοτόβολο, Βίλα, Κουκία, Πλέσιο, Σεφόρα, Γκάπ,
και μερικά ακόμα. Είπα τα πιο βασικά, αυτά που είναι τα τρία, όποιος και να μπει μέσα. Εσύ θυμάμαι για λίγο καιρό που όταν γινόταν εργασίες ανακατασκευής και συντήρησης, δεν μπαίναμε από ηγετική είσοδο, μπαίναμε από εδώ και από εκεί. Αλλά όμως μπορεί να ήταν το μέγεθο μέρος κλειστό λόγω ανακαίνησης, αλλά το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Έχουν κάνει πολύ όμορφο πλέον το εμπορικό αυτό. Γι' αυτό το αγαπώ και το πολύ εγώ. Και έρχομαι συνέχεια. Κάθε μέρα θέλω να έρχομαι. Για βόλτα, για να χαζεύω. Καλά, θα χάσει ψίδι, οπότε δεν με ταράει. Εδώ και εδώ, τώρα που είναι ο κήπος. Πολύ ωραίος κήπος. Πάμε τώρα μέσα. Να δούμε όλο το στολισμό. Έτσι κι αλλιώς και αυτό θα δω, για να σας δείξω το στολισμό του Μολ. Δείτε εδώ, θα περιμένετε, θα βάλω και μούσια ακόμα. Ωραία, Χωρίς φώτα βέβαια, χωρίς σωλίδια βέβαια. Πάω στο σωλίδια ρε φίλε. Πού πας προς σωλίδια. Σκεψιόν. Κι άλλα τέτρα εδώ. Πού τα βρήκαν αυτά. Κάτσε, copyright. Άσε να φύγω μακριά από τη μουσική, γιατί copyright είναι πρόβλημα. Δεν θέλω να μου κατεβάσω το YouTube το βίντεο. Είτε εδώ. Είτε εδώ. 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 Εκεί. 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 Παντού. Αυτός είναι ο στολισμός. Μην πω καλύτερο από το κέντρο που είχαμε πάει χτες. Νομίζω είναι καλύτερο από το κέντρο εδώ. Way better. Way, way better. Και εδώ. Έτσι να πάρω το κέντρο στο χέρι. Είναι εδώ. Τσακ. Πού είναι τα στολίδια μου. Δεν έχω στολίδια. Και αυτό είναι λίγο θέμα. Γιατί που πας, εντάξει, το καταλαβαίνω, να έχεις φώτα, να το κάνεις φωτισμένο. Αλλά λίγα σωλητάκια, έστω ένα ξέρω εγώ. Δεν είναι τόσο μεγάλη υπόθεση. Οπότε με τα μούτια θα είμαι σαν δολοφόνος. Πρέπει να τα στηρίξω κάποια στιγμή. Δεν σου αρέσει να με μουσάτω, αλλά θέλω να τα κορέψω κάποια στιγμή. Γιατί τώρα που το λέω από την κάμερα δεν μου αρέσει. Πολύ αλήθικο στυλ. Είναι και εδώ. Καλά εδώ, εδώ είναι παντού. Παντού σωλισμένο. Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο κέντρο. Ναι, ούτε στο κέντρο είναι προσβάσιμο από κοντά να το αγγίξει. Φυσικά δεν μπορείς να τα αγγίξεις αυτά. Γιατί αν πάνε να αγγίξει ο καθένας, ειδικά τα μικρά παιδιά, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα. Να πέσει κάτω, να γκρεμιστεί κανένας, ξέρω εγώ. Έχει παντού δέντρα, παντού, όπου και να κοιτάξεις. Αυτό είναι καλό, γιατί δείχνει το πνεύμα. Παιδιά, μιας και έχω ανεβάσει βίντεο σχετικό με αυτό, ότι μιας έχετε δει και το βίντεο στολισμού που έχω κάνει στο σπίτι μου. Η μητέρα μου είπε σε μια προηγούμενη, σε ένα προηγούμενο χρόνο, ότι όλη μου η οικογένεια, ο μοναδικός λόγος που στολίζουμε ακόμα, είναι επειδή το θέλω εγώ. Όλοι μου λένε ότι αν δεν ήσουν εσύ που αρέσει τόσο πολύ όλη η φάση, μπορεί να μην τελειώσουμε καθόλου. Αλλά επειδή σε ένας αρέσει, βάζουμε νερό στο κρασί μας. Δεν λέμε και εμάς μας αρέσει, αλλά επειδή θέλει εσύ τόσο πολύ και σε αρέσει αυτή η φάση, τότε το κρατάμε ακόμα στο στολισμό. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλη η φάση του στολισμού. Μ' αρέσει να είμαστε σε πνεύμα, γιατί εμένα τα Χριστούγεννα είναι για μένα μου περίοδο του χρόνου. Έτσι και το καλοκαίρι, πάω στο Καλαφάτι και κάνω μπάνια. Τα γραμματικά μου. Εντάξει, βέβαια δεν συμφωνώ με το κρύο. Γιατί με το κρύο δεν μ' αρέσει. Νομίζω η ζέστη είναι ένα καλά πάνω από το κρύο. Το πιο καλό. Όλοι λένε βασικά το αντίθετο. Αλλά εγώ λέω ότι το κρύο είναι χειρότερο από τη ζέστη. Γιατί στη ζέστη μπορείς να βγεις έξω. Ενώ στο κρύο δεν μπορείς να βγεις έξω. Αν έχει μείον 5 βαθμούς, όπως έχεις στην Αλάσκα, όπως έχεις στην Καναδά, όπως έχεις άλλες χώρες, όπως είναι η Ιρλανδία, η Ανταρκτική. Δεν τι να κάνεις. Δεν μπορείς να φύγεις στο κανά να γυρίσεις από το σπίτι σου. Τι να... Άρα, εσύ έχει ένα άλλο έτσι... ένα άλλο τρογιάρικο νέο. Όχι, έχει νέο, ένα τρογιάρικο fun fact.
Εδώ κοινιάζουμε να έχουμε ξύλα μέχρι τον, Ιανουάριο και τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο. Και εδώ κοινιάζουμε που έχουμε μείον 5 βαθμούς. Και εγώ λέω, τι να πούνε και στη Σιβηρία που έχουν μείον 55 βαθμούς και λένε ξύλα κάθε μέρα. Έχουν μόνο 3 ώρες ή την ημέρα. Εκεί δεν πιστεύω να μιλήσεις από αυτό το νέο. Εμείς μείον 5 κοινιάζουμε. Εκείνοι που έχουν μείον 50, τι να πούνε. Και πατάνε μέσα 10 χιλιόμετρα μέσα σε χιόνι και μέσα στους πάγους για να πάνε σχολείο. Και εδώ, λίγο αέρα να βάλει, κλείνουμε αμέσως. Λίγο χιόνι για να πέσει, κλείνουμε αμέσως. Νομίζω είναι λογικό αυτό που λέω. Δεν είναι τόσο τρελό, δεν είναι τόσο παράλογο. Είναι πραγματικά στοιχεία, είναι πραγματικά πράγματα αυτά που σας λέω. Είτε εδώ τι λέει στην reception. Εντάξει. Τώρα, μια συνέχεια την reception, θα μου άρεσε να δουλεύω και εδώ. Στην ασφάλεια του χώρου, στις φίλες του χώρου. Εντάξει, μπορεί να είναι πολιτισμού και μαγαζιών, αλλά δεν πιστεύω να έχει έλλειψη από φύλακες. Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν εδώ με τα πουκάμισα είναι όλοι φύλακες. Είναι ασφάλεια, security και φύλακες. Προσοχή, φύλακας είναι πάντα το security. Ακούστε, επειδή έχει παιδεύσει και εγώ δεν παιδεύω στην αρχή, αλλά μετά που πήγα στο σχολείο το μάθα. Προστασία είμαστε εμείς. Ασφάλεια είναι οι κάμερες, τα παράθυρα. Εμείς είμαστε η προστασία, οι φύλακες. Οι φύλακες προστατεύουν τον χώρο. Οι security ασφαλίζουν απλά. Λένε εδώ είμαι για να είμαι. Τι έχει επιτυχία αυτή για μένα το έργο να το φυλάξω. Οκ, το πιάσατε. Έχουμε πει πολλές φορές στη σχολή, ειδικά σε μαθήματα. Μας έλεγαν συνέχεια τι είναι η ασφάλεια και τι είναι η προστασία. Φύλακες είναι η προστασία, όχι η security. Η security είναι απλά ασφάλεια. Καταλαβαίνετε, σου λέω. Δεν λέω κάτι παράλογο. Λέω αυτά που ξέρω και από τη σχολή και αυτά που έχω μάθει. Και από τη δουλειά του μουσείου τα μαθαίνω αυτά. Μέσα κάποια στιγμή μου ζητήσει ένα άδελφο για την ακολουθία στη δουλειά, άγγελε, και φύλακα. Και είπα εγώ, την κυνηγήσω στη δουλειά. Θέλω να δείξω πολύ σε φύλακα, είναι πολύ ωραία δουλειά. Δύσκολη, απαιτητική, γιατί πρέπει να είσαι και από. Και μπορεί να κάνω και βραδινή βάρδια. Γιατί είμαστε με βάρδιες κλπ. Μπορεί να κάνω βραδινή βάρδια. Να κόψουμε λιγάκι, γιατί αυτό εδώ, μαγεία, είναι wonderful, από όλο ποιος το έφτιαξε. Θα το πήρε κανέναν αιώνα, είτε εδώ, και βάλει φωτάκια πάνω στα πόδια. Όχι να γυρίσει την καμέρα, πώς φαίνεται. Ωραίο. Μεγαλύτερο που έχω δει ποτέ είναι αυτό. Μεγαλύτερο και από το Λαβανιέμι, στην Φιλανδία, το χωριό του Βασίλη, που πάνε όλοι το χειμώνα. Ναι, θα έλεγα διάφορες εκπομπές Χριστουγέννων. Όλοι πάνε Στρασβούργο, Κολμάρ, Φράιμπουργκ, Φρανκφούρτη, Μπάντεν. Όλα αυτά που σας λέω, τα έχω πάει και εγώ. Έχω πάει Γαλλία, έχω πάει Γερμανία, έχω πάει Ιταλία, έχω πάει Βουλγαρία, έχω πάει και Τουρκία. Που άλλοι δεν πατάνε ό,τι χάνε στο εξωτερικό. Όλοι λένε μόνο Αθήνα, μόνο κέντρο. Ίσως εγώ πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους στην ηλικία μου πάνε που έχει πάει τόσο πάρα ταξίδια στο εξωτερικό. 5 χώρες έχω πάει. Τώρα, δεν έφερε από λίγο. Λοιπόν τώρα, έχει την στιγμή να είμαστε εδώ στο μολ και έχω ακόμα χρόνο. Θα μου άρεσε να κάτσω λίγο μέσα σε ένα εστιατόριο να φάω καμιά μακαρονάδα εδώ στην παστερία που έχει το μολ. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο για να κάτσω παραπάνω, όταν είμαι στο βίντεο φεύγω. Φεύγω από εδώ, θα μείνω παραπάνω. Θα πιω, θα πάω και θα γυρίσω πίσω, πάμε να πάω Βρυλίσια πάλι. Με μια υποχρέωση. Είτε εκεί κάθονται μέσα στη Λαπαστέρια. Η Λαπαστέρια είναι το πιο cool εστιατόριο ever. Λίγα έχω βρει που μπορούν να το ανταγωνιστούν. Πολύ λίγα. Ούτε καν παρόμοια. Η Λαπαστέρια έχει και εδώ, έχει και στο Golden, έχει και στο Public, έχει και στο... Για την Φυσιά. Α, τώρα πανέφερα και Φυσιά. Αύριο, για να συνεχίσουμε στη σειρά. Και δεν θα τελειώσω αυτή την εβδομάδα. Τελειώσω την επόμενη. Θα πάμε πάλι Πειραιά. Πάμε σε διάφορα μέρη.
για να το τελειώσουμε. Να ορειώσουμε on a high, να ορειώσουμε εντυπωσιακά. Λοιπόν, δεν έχει άλλο νόημα να επηγηθούμε, είναι όλα ίδια, είναι παντού εδώ, τα ίδια είναι και από όλο που τα βρήκανε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Βάζω το στίχημα ότι θα είναι ψεύτικα τα περισσότερα. Αυτό όλο αληθινά, ψεύτικα. Ωε μαλάκα, μου είχε ανοίξει ώρες τώρα. Είχε ανοίξει ώρες. Θα έχω τώρα μια προσούτο. Μια προσούτο. Αλλά και μια μαγρανάδα μαζί, μπουσκέτα με προσούτο. Το πάντα στα παιχνίδια μπουσκέτες με προσούτο. Αλλά επειδή με περιμένει φαγητό και ωραίο φαγητό, φασολάδα, θα το τιμήσουμε. Τιμήσω τη φασολάδα σήμερα, μου αρέσει πάρα πολύ. Φανταστείτε μικρός, ήθελα να κάνω ακούει τα φασολάδα. Τα βλέπω να γίνει από τα μένα μου φαγητά. Και έξω τρώω και μέσα τρώω, στο σπίτι μου και έξω. Ξέχασε το γίγαντες, δεν σου πω η φασολάδα, γίγαντες. Μου αρέσουν, ειδικά στη Μύκονο θα είναι πολύ ωραίο γίγαντες, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε λίγο κάτω στα πλαίσια και αυτά. Δεν θα μπούμε μέσα, γιατί δεν είναι τίποτα, δεν έχει γνωριστείς κάτι στο, μέσα στα μαγαζιά. Χαρά, έχουμε προλάβει όλα. Βέβαια, στην αρχή λίγο έφαγα, αλλά ήθελα να σχεδίσουμε κάποια πράγματα, δεν γίνησουμε αυτό το βίντεο. Τώρα προηγουμένως θα έφαγε το Q&A, είμαι από τώρα ενθουσιασμένος. Και δημόσια να το πραγματοποιήσω. Θα αντιμετωπίσω. Θα αντιμετωπίσω στην ζήτηση, θα κάνουμε το Q&A. Ξανά. Το ένατο νομίζω. Ένατο, ναι, το ένατο είναι. Ένατο Q&A, μια Q&A έχω κάνει μέχρι τώρα. Ναι, αλλά έχω κάνει πολλά. Θα κάνω, περίμενε, έλεγα πόσα ένα θα κάνω, άντε, για βασικές ερωτήσεις. Επειδή χελισόμαστε όλοι, μαζεύουμε όλοι κόσμο. Αύριο έλεγα με τα views και με τα subscribes. Και μαζεύω και ερωτήσεις. Εδώ δέντρα, εδώ παντού, σολίδια εδώ, το έλκυθ από πάνω, το παύλο και θεία. Όλα αυτά τα ξέρουμε, αφού έχω ξαναφέρει πρώτη φορά. Αλλά δεν έχω ποτέ τέτοια περίοδο εδώ έτσι, να έχει φινιάτικο κλίματος. Μωρέ, ήθελα πολύ να σας τα δείξω αυτά. Είναι πολύ όμορφα. Είναι wonderful περίοδο αυτή. Αλλά μείνει πολλών. Προσωπικά, αγαπημένη μου περίοδος από όλες. Και από φάση και από καλοκαίρι και από οτιδήποτε. Πάω ρε φρίχη, είμαστε ήδη μέσα αρχές Δεκεμβρίου και λέω πώς πέρασε το φθινόπωρο. Είναι από την ημέρα της Αγιαρίας από τη Μύκονο, το καλοκαίρι. Και λέω ότι θα περάσει αυτό το μήνα, δεν περάσει και λίγα πέρασαν 3 μήνες. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Και φαντάσου, είμαστε ακόμα Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου, σχεδόν μέσα, και είμαστε ακόμα έτσι, με τα κοντομάνικα. Και αυτό που φάω τώρα δεν είναι κοντομάνικο, είναι κοντομάνικο. Πρέπει να φάω το που πάνω από πάνω. Αλλά τα λέω. Όλα αυτά τα μαγαζιά τα γαμμένα μου, εδώ ακούσα πολλά στην συνέχεια. Και πλαίσιο πηγαίνω. Έχει. Μαζεύω τις κονσόλες, τα κινητά, τα λάπτοπ. Δεν έχουμε ανάγκη για λάπτοπ. Το δικό μου λειτουργεί άψογα. Ακόμα μετά από 10 χρόνια. Αν και η αλήθεια έχει αρχίσει και τα ψιλοκλάνει. Ψιλοφτύνει ουσιαστικά, δηλαδή είναι θέμα ρόμιχ να χαλάσει εντελώς. Έτσι 10 χρόνια τώρα δεν. Ούτε το κινητό δεν έχει 10 χρόνια. Ορίστε. Να, αυτό που θέλω να σας δείξω. Αυτό που θέλω να δούμε βασικά. Λοιπόν, είναι εδώ, δέντρο. Πλαίσιο είμαστε εδώ. Θα σας δω και για δώρα, για αυτά παίρνουν για δώρα οι πελάτες. Λάστι, λάπ και τέτοια. Λοιπόν, τι λέτε, θα πάμε στα έξω σιγά. Έτσι, θα κάτσαμε και πάρα πολύ. Θα μπορούσα να κάνω λίγο παραπάνω. Αλλά ήθελα να σας δείξω αυτό. Και αύριο πάμε και φυσιά. Σε πιο ακριβά μέρη, σε πιο ακριβά λιμέρια. Και αν σας αρέσει. Ξέχα να πάω ένα χρόνο, πλάκα πλάκα, σε βίντεο. Από πέρυσι τον... Πού είχα πάει, τον Ιούνιο, πέρυσι τον Ιούνιο. Όχι 23, 22.
Οπότε δεν έκανα να πάω θυσία σε βίντεο. Μου είχα πάει 5-6 φορές τώρα μέσα στο μήνα αυτό. Ναι, πανεύκολο είναι. Παίρνει αυτό το τόνο και πηγαίνει. Δεν είναι τίποτα. Ειδικά αν είσαι διαβασμένος, πας όπου θες. Πραγματικά. Εμένα τα γραμμίσια τα γουστάρω, είναι πολύ ωραία. Πλάκα. Εντάξει, θα προτιμούσα να είχα ένα αυτοκίνητο, να πηγαίνει άνετα, αλλά τα αυτοκίνητα είναι έξτρα κόστη. Βενζίνες, εφορίες, διπλώματα, αλλαγές. Αλλά και με το ηλεκτρικό μπορώ να πάω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν είναι, είναι λίγο επικίνδυνο. Είχα πάει και πέρυσι, είχα πάει και φέτος καλοκαίρι. Και εντάξει, ήταν ωραία διαδρομή, αλλά ήταν λίγο περίεργη. Αν ήμουν με τα πέρα, μπορεί να είχα πανικό βληθείο επειδή μπορεί να είχα καθεί και να ήθελα να γυρίσω και να πρέπει να ρωτήσω κόσμο. Λοιπόν, δεν βλέπετε τώρα τα στολίδια, τα χρυνιάτια, δεν είναι πάνω, τα φώτα, ωραία. Αυτά δεν πέρανε όλο τον χρόνο, πέρανε μόνο τώρα, γιατί κάτι που πέρανε όλο τον χρόνο. Τέτοιο, δεν αισθάνομαι τέτοια πράγματα. Τι είμαι μόνο, εσωγήινος, δεν αισθάνομαι άλλα πράγματα. Καλώς πάνω. Λοιπόν, παιδιά. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, το πέρασα στο The Mall Athens στα Χριστούγεννα. Αν θέλετε, αν σας άρεσε, πείτε μου να ξανάρθουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ για σας και για μένα. Ναι, και public, είμαστε στον δεύτερο όροφο. Πάνω είναι τρίτος. Πάνω είναι τέταρτος, τέσσερις όροφοι είναι. Πάνω είναι ο πέμπτος που είναι η ταράτσα. Που είναι γυάλι μου. Δεν έχω πάει ποτέ στη ταράτσα. Δεν είναι πια πριν κιόλας. Είναι δικιά μου παρασυνιά. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, πέρα στο μολ και μείνετε συντονισμένοι για το βιντεάκι μας αύριο στην Κηφισιά. Οπότε αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και το δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!